Έπειδε ευσπλάχνω όματι επί του εξωθενωμένου και τεταπεινωμένου εν Ουκρανία ποιμίου σου και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών. Με μια παράκληση μετά το τέλος των πρώτων χαιρετισμών στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και οι πιστοί εξύμνησαν την ειρήνη και προσευχήθηκαν για τους αμάχους στην Ουκρανία που δοκιμάζονται. Ένθα τα τύμπανα του πολέμου αλλαλάζουσιν εις των πολυόδυνων κόσμων, των ασπέροντα υπό τις πλητούσεις αυτών πανδημίας και ακούειν πολέμους και ακουάς πολέμων. Καλέσαμε όλους τους ανθρώπους να ζητήσουν από το Θεό να πάυσει όσο το δυνατόν συντομότερα αυτό το δράμα που γίνεται δίπλα μας και κοντά μας. Και μακάρι να δώσει η χάρη του πολύ σύντομα να δούμε το τέλος του και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κακά αποτελέσματα τα οποία θα κληθεί όλη η ανθρωπότητα δυστυχώς να πληρώσει. Εξηγώντας ότι ο πόλεμος δεν μπορεί παρά να είναι μια δραματική κατάσταση, ο Αρχιεπίσκοπος θέλησε με τον τρόπο αυτό να στείλει το μήνυμα της ειρήνης και της αδελφοσύνης που υπερισχύει όλων και που, όπως είπε, τώρα όσο ποτέ άλλοτε απαιτείται να επικρατήσει για το καλό της ανθρωπότητας. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, μετά τα πρόσφατα πολεμικά γεγονότα στην Ουκρανία, τα οποία δυστυχώς συνεχίζονται, εκφράζει την αμέριστη συμπάθειά της προς τον πληγέντα λαό της Ουκρανίας και υψώνει φωνή διαμαρτυρίας ενάντια σε κάθε πολεμική ενέργεια. Ιδιαίτερα στενοχωρούμαστε γιατί είναι σκάνδαλο ομόθρησκοι και ομόπιστοι άνθρωποι να εξεγείρονται ο ένας εναντίον του άλλου και γι' αυτό υψώνομαι φωνή διαμαρτυρίας και παρακαλούμε όλους τους υπεύθυνους να αφήσουν τη λογική να πριτανεύσει. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, δηλώνοντας το παρόν σε όποια ανάγκη προκύψει, διευκρίνησε ότι η Εκκλησία της Κρήτης στέκεται δίπλα στο φανάρι και πως θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς και που ίσως φτάσουν μέχρι το νησί. Είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να παράσχουμε τη βοήθειά μας, είτε σε τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούν οι άνθρωποι εκεί, είτε αν όμοι γέννητο χρειαστεί κάποια φιλοξενία κάποιων αμάχων, κάποιων ανθρώπων, ιδιαίτερα παιδιών που θα έρθουν στον τόπο μας, όλοι μας θα κληθούμε, νομίζω, και θα έχουμε και την εθελοντική βοήθεια των ανθρώπων μας για να βοηθήσουν.